Εδώ είμαστε λοιπόν, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017. Η ώρα είναι 6 και 10 πρώτα λεπτά, δείχνουν τα ρολόγια εδώ στη Βεργίνα τηλεόραση. Και αφού πήγαμε στα Γιάννενα, πήγαμε στην Καστοριά με τα Ραγκουτσάρια, πάμε τώρα εδώ στην κεντρική Μακεδονία, στην περιφέρεια, και θα πάμε μέχρι τη Γουμένισσα και το πανέμορφο νομό Κιλκής, όπου έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Μπαρλή από το γουμένισσα.eu. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Τι κάνετε? Είμαστε καλά και όσο βλέπουμε ότι έχουμε ζεστούλα, απ' τη μια είναι πολύ καλό, γιατί δεν καίμε καλοριφέρ πολύ, απ' την άλλη όμως εν ώψη των Χριστουγέννων θέλουμε λίγο και το κρύο του. Θέλουμε, αλλά θα το σκεφτόμαστε, θα το φανταζόμαστε. Εννοείται. Μακριά, μακριά το χιόνι. Όχι σε εμάς. Να μην δημιουργήσει προβλήματα. Αυτό. Αρκετό χιόνι έχουμε δει στη ζωή μας. Κάνει πια. Να δούμε, ο μόνος τρόπος να δούμε άσπρη μέρα. Έτσι. Λοιπόν. Και αυτοί μας τη μαυρίζουν. Ναι. Ας ξεκινήσουμε με χριστουγεννιάτικα ευχάριστα γεγονότα. Στολίστηκε όλος ο Δήμος Παιωνίας, αλλά και η Γουμένισσα. Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου φωταγωγήθηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Γουμένισσα, στην κεντρική πλατεία Θάνου Ζελέγκου, στις 7 το απόγευμα, σηματοδοτώντας έτσι και την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων. Καλωσορίζοντας τον κόσμο, ο Δήμαρχος Παιωνίας ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για να στηθεί το εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου, καθώς και ο στολισμός. Έστειλε ένα αισιόδοξο μήνυμα, τονίζοντας ότι ο απότερος στόχος είναι με συνειδητό αίσθημα αλληλεγγύης και αισιοδοξία να δημιουργήσουμε μια όμορφη γιορτινή ατμόσφαιρα στο Δήμο μας σε πείσμα των δύσκολων καιρών. Η χαρούμενη γιορτινή ατμόσφαιρα συνεχίστηκε με κάλαντα από τη Φιλαρμονική του Δήμου Παιωνίας και τη μεικτή χοροδία των Παιώνων Γουμένισσας, ξωτικά, face painting και δώρα που μοίρασε ο Άγιος Βασίλης. Συνεχίζω με την επίσκεψη του Δημοτικού Σχολείου του Οικισμού Τούμπα στην Περιοριστική Υπηρεσία Γουμένισσας. Την 3η 5 Δεκεμβρίου στις 10 το πρωί, 23 μαθητές από το Διθέσιο Δημοτικό Σχολείο Τούμπα επισκέφτηκε την Περιοριστική Υπηρεσία Γουμένισσας με τη συνοδεία γονέων και εκπαιδευτικών. Τους έγινε ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας, το επάγγελμα του πυροσβέστη, την προληπτική πυρασφάλεια, καθώς επίσης και επίδειξη αντιπυρικών στολών, αναπνευστικών συσκευών και ατομικών ειδών προστασίας του πυροσβέστη. Στο τέλος της επίσκεψης πρότειναν να διαμορφώσουν στο προάβλιο χώρο της υπηρεσίας ένα μικρό πρότυπο στίβο πυροσβεστικών δοκιμασιών, προσαρμοσμένο στην μικρή ηλικία των παιδιών, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία προετοιμασίας, εκπαίδευσης και ρήψης νερού με στόχο. Η αποδοχή ήταν συγκινητική, αφού όλα τα παιδιά δήλωσαν ότι τους άρεσε η ιδέα και συμμετείχαν από μία φορά τουλάχιστον. Φιλανθρωπικό καφέ διοργανώνεται στη Γουμένισσα από τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Άγιο Τρίφων, ο οποίος προσκαλεί σε απογευματινό χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό καφέ την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου στις 4:30 σε γνωστό καφέ της πόλης όλο τον κόσμο, όπου τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας και το Ίδρυμα Νομού Κιλκής Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία. Επίσης, χριστουγεννιάτικη γιορτή διοργανώνουν και τα κατηχητικά Γουμένισσας στο Πολιτιστικό Κέντρο Γουμένισσας την Κυριακή επίσης 17 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Γουμένισσας. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης θα περιλαμβάνει ποίηματα, τραγούδια και σκέτς. Συνεχίζω πάλι σε εορταστικό κλίμα. Τον ετήσιο χορό του διοργανώνει το Γενικό Λύκειο Γουμένισσας. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου διοργανώνει το χορό του στο ξενοδοχείο Παρυφές, 3ο χιλιόμετρο Γουμένισσας Γρίβας, με ώρα προσέλευσης 9 το βράδυ. Καλούνται όλοι οι γονείς και οι φίλοι σε μια όμορφη νεανική οικογενειακή βραδιά και φυσικά δεν θα λείπουν τα χάλκινα Γουμένισσας. Μια ληστεία που μας ήρθε από το Τμήμα Ασφάλειας Κιλκής, σχηματίστηκε δικογραφία σε 25χρονο. Είμαι να πω, καθώς από την έρευνα προέκυψε ότι το Σεπτέμβριο του 2014 σε περιοχή του Κιλκής διέριξε οικία ιδιοκτησίας 41χρονου και αφαίρεσε από το εσωτερικό της 6 χρυσές λίρες συνολικής αξίας 1.500 ευρώ σύμφωνα με τη δήλωση του παθόντα. Συστάσεις έχουμε από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας από το Δήμο Κιλκής με σκοπό να διατηρηθεί η πόλη του Κιλκής καθαρή κατά την περίοδο των γιορτών. Φυσικά θα πρέπει όλοι οι πολίτες να ακολουθήσουμε αυτές τις συστάσεις αν θέλουμε
να κάνουμε καλύτερη την εικόνα μας και τη ζωή μας. Να μην αναποθέτουμε χαρτοκούτια στους κάμπους ανακύκλωσης χωρίς πριν να τα έχουμε κατάλληλα κόψει. Δεν θα πρέπει να βάζουμε στα πεζοδρόμια, στις αργίες, στις ημέρες των αργιών, απορρίμματα και γενικώς θα πρέπει και οι ίδιοι να συμβάλλουμε, να φροντίσουμε ώστε η πόλη μας να είναι καθαρή κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Αυτό τώρα τελειώνω εδώ πέρα και θέλω να επαναλάβω ότι συνεχίζει να μην έχει ο Δήμος Παιωνίας εξασφαλίσει θέρμανση στο κλειστό γυμναστήριο της Γουμένησας αλλά και σε άλλους αθλητικούς χώρους και φυσικά οι ίδιοι γονείς αναρωτιούνται αν θα μπορέσει πριν τελειώσει ο χειμώνας να αποκατασταθεί το πρόβλημα θέρμανσης ώστε τα παιδιά τους να μην κινδυνεύουν και εννοείται να συνεχίζουν να κάνουν τις αθλοπαιδίες τους. Αυτά είχα να πω από την Γουμένη, εδώ, κατά τα άλλα γιορτινή. Συνήθως δεν σας διακόπτω όλους συνεργάτες, γιατί είναι η ώρα της περιφέρειας, δεν το να μιλάω εγώ, αλλά αυτό θέλω να το σχολιάσουμε το τελευταίο θέμα. Υπάρχουν πολλά παιδιά σε όλη την κεντρική Μακεδονία που αγαπάνε τον αθλητισμό. Είναι παιδιά που έχουν τις δυνατότητες να κάνουν γνωστές τις πόλεις τους, τους δήμους τους, την Ελλάδα, ίσως το εξωτερικό. Το να μην πάρουν γυμναστήρια τα οποία δεν έχουν ρεύμα ή δεν έχουν νερό στα ποδητήρια ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω είναι ό,τι χειρότερο. Και νομίζω ότι τα θέματα πρέπει να λυθούν άμεσα από όλους τους δήμους. Δυστυχώς δεν υπήρχε ενδιαφέρον, δεν υπήρχε κάτι που να μας δώσει να καταλάβουμε ότι οι υπεύθυνοι του Δήμου πήγανε τουλάχιστον εκεί πέρα να δούνε τι συμβαίνει. Ή αν φρόντισαν να υπάρχει πετρέλαιο για να μπορέσει να αποκατασταθεί το πρόβλημα. Δεν υπήρχε καμία απολύτως αντίδραση. Ωραία λοιπόν. Κλείνοντας έτσι να κλείσουμε κάτι ευχάριστα, πλησιάζουν οι γιορτές. Βέβαια ευχές θα δώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις που ευτυχώς διοργανώνται από τους συλλόγους και τις επόμενες μέρες μέχρι και τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλα γίνονται χάρη στους συλλόγους αυτές τις δραστηριότητες και με δικά τους χρήματα. Δεν υπάρχει, παρόλο που θεωρητικά το λέμε, στην πράξη δεν υπάρχει οικονομική ενίσχυση. Όλα αυτά στηρίζονται στον εθελοντισμό των συλλόγων και στη δική τους προσωπική προσπάθεια. Και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους λοιπόν που προσπαθούν, που συμμετέχουν σε αυτές τις δραστηριότητες. Μπράβο. Αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εμείς σας ευχόμαστε καλό και ιόλουστο, όχι ιόλουστο, νύχτωσε έξω βέβαια, αλλά το ιόλουστο το εννοώ να μην είναι βροχερό, να μην είναι χιονισμένο, να μην είναι οτιδήποτε άλλο το επόμενο διάστημα. Μην αγχώνεστε, θα περάσουμε τέτοια Χριστούγεννα. Ωραία. Θα είναι ιόλουστα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Τα χαιρετίσματά μας στο γουμένισα.eu όσοι θέλουν τα νέα εκεί της περιοχής, σε όλη τη Γουμένισα, το Κιλκίς, σε όλο τον ομό. Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική, θέλω έτσι να μείνουμε σε ευχάριστο κλίμα. Προσπαθώ αυτές τις εβδομάδες να δώσουμε ό,τι πιο θετικό υπάρχει, ρε παιδί μου, έτσι. Στην Πιερία σας ζηλεύω, γιατί σήμερα στις 8 το βράδυ, σε περίπου 2 ώρες, στο Πάρκο των Χρωμάτων, πολύ σημαντικό θεσμό. Την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να έχουμε και ένα αφιέρωμα στο Πάρκο των Χρωμάτων εκεί στην Κατερίνη. Σήμερα λοιπόν στις 8 θα έχετε του Ονειράμα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά η Ονειράμα είναι ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα και πάνω από όλα, επειδή του ξέρω όλου έναν προ έναν, είναι όλοι πολύ καλά παιδιά. Με ελεύθερη είσοδο λοιπόν σήμερα μπορείτε να πάτε οι Κατερινιώτες, οι φίλοι μα και από τη γύρω περιοχή και από την Κατερίνη να δείτε του Ονειράμα στο Πάρκο των Χρωμάτων. Θα θέλαμε πολύ να έρθουμε και εμεί. Ωραία, λοιπόν. Και μία ακόμη τελευταία είδηση από την Πιερία. Η συναυλία της 19ης Δεκεμβρίου του 2017 με τη Γλυκερία και την Ορχήστρα των Νέων του Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών Δίου πραγματοποιείται με στόχο τη συγκέντρωση τροφίμων και φαρμάκων για τις κοινωνικές δομές του καπνικού σταθμού Κατερίνης. Ωστόσο, επειδή ο χώρος που θα γίνει η συναυλία με τη Γλυκερία θα είναι με ελεύθερη είσοδο μεν, αλλά επειδή ο χώρος χωράει συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, 1780 άτομα, είναι καλώς ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε τη συναυλία της Γλυκερίας στις 19 Δεκεμβρίου. Εκεί στην Πιερία, στον καπνικό σταθμό, στο κέντρο γραμμάτων και τεχνών του Δίου, για να ενισχυθεί ο καπνικός σταθμός Κατερίνης, καλό θα είναι να προμηθευτείτε τη σχετική πρόσκληση. Λοιπόν, πάμε στον μεγαλύτερο μετά τη Θεσσαλονίκη νομό και στον ανατολικότερο. Εκεί είναι ο καλός δημοσιογράφος και συνάδελφος, ο κύριος Αθανάσιος Μασλαρινός και περιφερειακός σύμβουλος. Καλησπέρα στις Σέρες. Καλησπέρα σε όλη την Μακεδονία. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Τι έχουμε λοιπόν από τις Σέρες?
Οι σφαίρες κινούνται αφενός στο ρυθμό της αυριανής απεργιακής κινητοποίησης. Όλοι είναι ξεσηκωμένοι, όλοι λένε θα βγουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν για αυτή την λέλαπα των μέτρων που έρχονται συνεχώς στην τσέπη και στο κεφάλι του καθένα μας. Θα δούμε αύριο, περιμένουμε. Πέρα από αυτό, τα υπόλοιπα... Μια παρένθεση, ότι... αυτό που σχολίασα και εγώ πριν, συγγνώμη για τη διακοπή, είναι ότι ξαφνικά ευνηδιαστικά σήμερα προκηρύχθηκε και απεργία των δημοσιογράφων. Εκεί που άλλες φορές την απεργία την είχαμε πιο πριν ή πιο μετά για να καλυφθούν οι απεργιακές συγκεντρώσεις, ξαφνικά οι δημοσιογράφοι αύριο θα απεργήσουμε και ξαφνικά υπάρχει μια απαγόρευση μετάδοσης αύριο οποιασδήποτε δραστηριότητα απεργιακής ή ό,τι τέτοιο. Μάλιστα, οπότε ό,τι προλάβουμε σήμερα. Οπότε ό,τι προλάβουμε σήμερα, βέβαια, ναι. Τέλος πάντων, συνεχίστε. Από εκεί και πέρα έχουμε συνεχίσει λήψεις στον Προμαχώνα με παράνομα προϊόντα τα οποία προσπαθούν να βάλουν, κυρίως αφορά καπνό και ποτά. Έχουμε μια καταγγελία για πλασματική μοριοδότηση κάποιου εκπαιδευτικού, ούτως ώστε να γίνει διευθυντής. Είπαν ότι χρησιμοποίησε κάποιο πλαστό πτυχίο, είναι σε εξέλιξη. Το θέμα βρίσκεται στον Υπουργό Παιδείας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είχαμε την πολύ σημαντική συνάντηση στις σφαίρες των εμπλεκόμενων φορέων Ελλάδας και Βουλγαρίας για την διαχείριση των υδάτων μέσα από το Interreg Ελλάδα-Βουλγαρία 2017-2020, που αφορά τα νερά του στριμώνα του Νέστου, του Άρδα και του Εύρου. Πρώτη φορά πρέπει να πούμε ότι η Βουλγαρία κάθεται στο τραπέζι να συζητήσει και να πάρει κάποια μέτρα αναγκασμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προηγούμενα χρόνια η Βουλγαρία, επειδή το γνωρίζουμε πολύ καλά από τις Σφαίρες, δεν διαπραγματευόταν καθόλου και άφηνε τα νερά της ελεύθερα να τρέχουν στις κοιλάδες της Ελλάδας. Με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές καταστροφές. Τώρα ελπίζουμε μέσα από αυτό το πρόγραμμα που έχει αρκετά χρήματα και προβλέπει και αρκετά έργα να διευθυντηθεί, αν όχι πλήρως, σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλό αυτό. Έχουμε συνεχείς εκδηλώσεις. Μπήκαμε πια στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Ξεκινάνε από σήμερα εκδηλώσεις του Δήμου με τις μουσικές του κόσμου. Είναι ένα τριήμερο φεστιβάλ με μουσικές από όλο τον κόσμο, συγκροτήματα που έρχονται πραγματικά από όλο τον κόσμο. Έχουμε παράλληλα την εκδήλωση της Θεϊκής Εστίας, μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Μιλάμε για έναν πολύ ισχυρό σύλλογο με πάρα πολλά μέλη στο Κεντρικό Κινηματοθέατρο στα Αστέρια. Και γύρω από τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις κινούνται ακόμα και οι φυλακές της Μεγρίτας που προετοιμάζουν και αυτές κάποια εκδήλωση για τους φυλακισμένους. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη εβδομάδα είπαμε θα δώσουμε ευχές να στείλουμε έτσι μια καλησπέρα και στις Σέρες, σε όλο τον νομό εκεί. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε λίγο ειδησούλες από τους υπόλοιπους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Ξεκινάμε με Πέλα. Στα πλαίσια του σχεδίου Erasmus KA2 συν με τίτλο Εκπαίδευση και Αειφορία για τους νέους, στο οποίο συμμετέχει και το πρώτο ΕΠΑΛ ΕΔΕΣΑΣ για τη σχολική χρονιά 16-17 και 17-18, σε συνεργασία με σχολεία από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Τουρκία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία, πραγματοποιήθηκε το 2017, λίγους καιρό πριν, στην πόλη της Έδεσας, η δεύτερη διακρατική συνάντηση που είχανε. Μπράβο, πολύ σημαντικά τα προγράμματα αυτά ανταλλαγής, τα Erasmus, κυρίως όχι μόνο ανταλλαγής μαθητών, φοιτητών, αλλά κυρίως ανταλλαγής ιδεών και απόψεων. Η Αριδαία. Έχουμε και φωτογραφία εδώ από το logopelas.gr. Η Αριδαία φόρησε τα γιορτινά της. Να τη λοιπόν η φωτογραφία από το logopelas.gr. Στην τοποθεσία του εορταστικού διάκοσμου προχωρεί ο Δήμος Αλμοπίας με στόχο να τονωθεί η διάθεση του κόσμου και κατ' επέκταση η κίνηση στην τοπική αγορά της Αριδαίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κέντρο της πόλης και στις εισόδους. Προμήθεια φέτος υλικών στολισμού συνολικής δαπάνης 8.000 ευρώ από τον Δήμο εκεί πέρα. Πανέμορφη και η Αριδαία λοιπόν έτσι με τα φωτισμένα δεντράκια. Μπράβο. Τώρα, αλλάζουμε θέμα. Είχαμε μια συνάντηση του Γιάννη Σιφάκη με συμβασιούχους εργαζόμενους στη καθαριότητα των λουτρών Πόζαρ. Ενημερώθηκε από τους συμβασιούχους εργαζόμενους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κυρίως από το γεγονός ότι καλύπτουν πάγιες διαρκές ανάγκες της δημοτικής επιχείρησης των λουτρών Πόζαρ. Είναι πρότυπο ανάπτυξης η περιοχή του Πόζαρ εκεί στην Αριδαία και μπράβο σας. Όταν καταφέρουν να αξιοποιήσουν τόσο καλά τον ιαματικό τουρισμό και να κάνουν όλες αυτές τις μικρές και μεγαλύτερες μονάδες ξενοδοχείων που είναι γεμάτες σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο του χειμώνα και να τονώσουν έτσι την περιοχή
και με ποιότητα διασκέδασης και παρεχόμενων υπηρεσιών για τον κόσμο, αλλά και γενικότερα και τη δικιά τους τοπική κοινωνία. Μπράβο εκεί στο Πόζαρ. Είστε ένα παράδειγμα έτσι προς μίμηση, οφείλουμε να το λέμε και αυτό. Πάμε λοιπόν στη Σκίδρα τώρα, όπου πρόσφατα ανακοινώθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Σκίδρας από το Υπουργείο Εσωτερικών με το ποσό των 300.000 ευρώ για αντιμετώπιση των ζημιών από τις μεγάλες πλημμύρες που είχαμε το προηγούμενο διάστημα και που πλήξανε και την περιοχή, κυρίως στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2017. Μακάρι αυτά τα 300.000 ευρώ που θα πάρει ο Δήμος Σκίδρας να αξιοποιηθούν με το καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να γίνουν έργα και πλέον να καταλάβουμε σε αυτή τη χώρα ότι δεν είναι μόνο το να δίνουμε αποζημιώσεις εάν πάθουμε κάτι. Το σημαντικότερο είναι να προλαμβάνουμε για να μην πάθουμε κάτι. Να κάνουμε αντιπυρικά έργα για το καλοκαίρι. Να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα για το χειμώνα. Μόνο με την πρόληψη θα σωθούμε σε αυτή τη χώρα. Αλλά δυστυχώς περισσότερες μελέτες λόγω της γραφειοκρατίας μένουν σαν συρτάρια. Και πάμε στην Ημαθία. Σειρά εορταστικών εκδηλώσεων διοργανώνει ο Δήμος της Βέρειας δια των δημοτικών του επιχειρήσεων ΚΕΠΑ και ΔΙΠΕΘΕ, ο Εμπορικός Σύλλογος της Βέρειας και το Επιμελητήριο Ημαθίας το τριήμερο κυρίως 15 με 17 Δεκεμβρίου υπό το γενικό σύνθημα «Γιορτά ζω». Ψωνί ζω, τονισμένο το ζω. Εκεί στη Βέρεια οι διοργανωτές ενώνουν τις δυνάμεις τους. Θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου και ώρα 7 με την υποδοχή του Χριστουγεννιάτικου τρένου στο Δημαρχείο με Χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Η διαδρομή θα ακολουθείται από το τρενάκι καθ' όλη τη διάρκεια από την Παρασκευή 15 του μήνα ως και τις 7 Ιανουαρίου. Θα είναι με αφετηρία την πλατεία Δημαρχείου, Βενιζέλου, Μαλακούση, Κεντρικής και κατάληξη στην πλατεία Δημαρχείου. Μπράβο εκεί στη Βέρεια. Και βέβαια είχαμε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Ιάς στη Βέρεια. Το κεντρικότερο και πιο γνωστό ίσως σημείο για εμάς που δεν είμαστε από εκεί, αναγνωρίσιμο της Βέρειας. Φωταγώγησε λοιπόν ο Δήμος της Βέρειας στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην ΕΙΑ και να πούμε ότι εκεί θα διεξαχθεί και η τέταρτη γιορτή σοκολάτας και ζαχαροπλαστικής που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας σε συνεργασία με τους ζαχαροπλάστες της Βέρειας και την αρρωγή του Δήμου Βέρειας και άλλων φορέων. Αυτό θα γίνει από τις 15 μέχρι τις 17 του μήνα, οπότε μάλλον θα δούμε μια βόλτα στη Βέρεια. Αυτή τη γιορτή σοκολάτας δεν πρέπει να τη χάσουμε. Δεν ξέρω. Μας προμηνύεται κάτι πολύ καλό. Πάμε τώρα όμως και σε άλλες ειδήσεις. Εκτός από τα ευχάριστα και τους στολισμούς στη Βέρεια, είχαμε και την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου. Με οριακή πλειοψηφία πέρασε ο ισχυμικός προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα για το 2018 του Δήμου της Βέρειας. Συζητήθηκε ο προϋπολογισμός σε χαμηλούς τόνους. Χαλαρέστερ και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, μια που ασκήθηκε μεν κριτική, αλλά μέσα σε όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει, το δυσάρεστο οικονομικό για όλους και για τους Δήμους, τι μπορείς να πεις. Τώρα, πάμε Χαλκιδική. Να κλείσουμε έτσι με την Χαλκιδική. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Λαογραφικός Σύλλογος Νέας Καλλικράτειας την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 9.30 με 1 το μεσημέρι στο δεύτερο δημοτικό σχολείο του χωριού στην Καλλικράτεια. Καλεί τους εθελοντές αιμοδότες να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση. Τώρα το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, και εδώ έχουμε φωτογραφία από το halkidikifocus.gr, το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Νικήτης, νάτο, είπαμε πολλά δέντρα θα δούμε σήμερα έτσι να φωτίσουμε τα σκούρα αυτά έτσι βραδινά και απογεύματα. Χριστουγεννιάτικο δέντρο στολίστηκε στη Νικήτη της Χαλκιδικής, Χριστουγεννιάτικη γιορτή της κοινότητας και των συλλόγων. Μικρή και μεγάλη στόλισαν από νωρίς το έλατο στην πλατεία του Δημαρχείου και στη συνέχεια έγινε ο φωτισμός. Βλέπουμε τη φωτογραφία του halkidikifocus.gr. Και εορταστικό ωράριο για τις γιορτές των Χριστουγέννων ανακοίνωσε και ο Εμπορικός Σύλλογος των Νέων Μουδανιών, πάντα Χαλκιδική. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα εμπορικά καταστήματα της πόλης και εκεί, γιατί αυτό ισχύει σε όλη την Ελλάδα, θα παραμείνουν ανοιχτά τις επόμενες τρεις Κυριακές, 17 Δεκεμβρίου, 24 και 31, ενώ κλειστά θα είναι τα εμπορικά καταστήματα 25 και 26 Δεκεμβρίου, ανήμερα και δεύτερη μέρα Χριστουγέννων, καθώς επίσης και 1 και 2 Ιανουαρίου, ανήμερα και δεύτερη μέρα της, μετά την πρωτοχρονιά του νέου έτους. Τώρα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής εκφράζει την αντίθεσή του ως προς τη συγχώνευση των υποθηκοφυλακίων Νέων Μουδανιών και Αρναίας με το κτηματολογικό γραφείο Πολυγύρου. Τώρα, την υποθηκοφυλακία. Θα ενωθούν με το κτηματολόγιο. Φέξαμε και γλίστρισα. Τι όγκος δουλειά είναι εκεί. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν ακόμη μπει στο κτηματολόγιο. Αυτές πώς θα υπολογίζονται. Δεν ξέρω γιατί γίνονται όλα αυτά συγχωνεύσεις υπηρεσιών. Τώρα σε μια περιοχή όπως είναι η Χαλκιδική για παράδειγμα, που τα Μουδανιά έχουν το δικό τους κέντρο περιοχής, ο Πολύγυρος, ξέρω εγώ, άλλες περιοχές, η Αρναία. Θα πρέπει όλα να τα συγχωνεύσουν και κάποιος που θα θέλει να κάνει τη δουλειά του υποχρεωτικά να πηγαίνει χιλιόμετρα να διασχίζει όλη τη Χαλκιδική.
Δεν ξέρω τι γίνεται αυτό. Πάντως ο Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής εκφράζει την αντίθεσή του για τη συγχώνευση των υποθηκοφυλακίων Νέων Μουδανιών και Αρναίας. Και κλείνουμε με την Χαλκιδική. Τελετή εγγενείων των έργων Αντικατάσταση και Επέκταση Δικτύου Ίδρυυσης Δημοτικής Κοινότητας Σημάντρων και Συλλογή και μεταφορά λιμάτων δημοτικής κοινότητας Σημάντρων κτλ. Κτλ. Πραγματοποιήθηκαν από το Δήμαρχο Νέας Προποντίδας, τον κύριο Μανώλη Καρά. Πρόκειται για σημαντικά έργα υποδομής συνολικού προϋπολογισμού 6.476.910 ευρώ. Τα έργα θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, καθώς και με την πλήρη αντικατάσταση των αγωγών ίδρυυσης βελτιώθηκε η ποιότητα του νερού σε ένα χρόνιο πρόβλημα που υπάρχει εκεί στα Σήμαντρα της Χαλκιδικής. Αυτά λοιπόν. Πάμε διαφημίσεις, συγγνώμη, αμέσως μετά θα επιστρέψουμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μαζί μας θα είναι η παιδαγωγός, η ειδική παιδαγωγός, η κυρία Σταυρούλα Θεοχαρίδου και διευθύντρια του Ινστιτούτου Εύτου Λόγου. Θα μιλήσουμε για μαθησιακές δυσκολίες, θα μιλήσουμε για δυσλεξία και πολλά άλλα θέματα που αφορούν τους μικρότερους φίλους μας, αλλά είναι καλό να τα ξέρουν και οι γιαγιάδες με τους παππούδες και οι μαμάδες με τους μπαμπάδες. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας.